Canada banana is from Montreal. No, it's the whole point. Καλωσορίσατε στο ελληνικό φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα, στο πρώτο φεστιβάλ της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ, εδώ στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι της πόλης του Μόντρεαλ. Μια προσπάθεια που όλοι ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί σε θεσμό. Παρά τη βροχή, παρά τις καταιγίδες, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, εμείς μείναμε εδώ να αγωνιστούμε, να καλέσουμε όλο τον ελληνισμό να βγει από τα περιορισμένα σύνορά του, να βγει από την εσωστρέφειά του, να έρθει στο παλιό λιμάνι του Μοντρεάλ, στην κεντρική σκηνή της πόλης, να δώσει τη δική του πολιτιστική πρόταση, μια πρόταση που κρατάει 2.500 χρόνια τώρα. Αρχίζουμε την ξενάγηση από το περίπτερό μου. Είχα την τιμή να είμαι στους εκθέτες. Είχα την τιμή να φέρω εδώ το πρώτο μου βιβλίο, «Τη μοναξιά ενός ασυμβίβαστου», και τώρα το καινούργιο μου μυθιστόρημα, «Το πετάει το σύννεφο», που πουλιέται στο Chapters και στο Venus Variety, αφού σήμερα το φεστιβάλ κλείνει τις πύλες του. Όμως, αρχίζουμε από αύριο όλοι να προετοιμαστούμε για το επόμενο φεστιβάλ, για την επόμενη ελληνική φλόγα, που πιστεύουμε ότι θα καίει δυνατή στην καρδιά του Μοντρεάλ κάθε καλοκαίρι για να παραπέμπει στη μεγάλη ελληνική κουλτούρα. Όπως βλέπετε γύρω μου, περιτριγυρίζεται αυτός ο χώρος από εικαστικές προτάσεις από δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι εκθέτουν εδώ στην ελληνική φλόγα τα έργα τους, έργα βγαλμένα από μια επιρροή τόσο από τη γλυκιά πατρίδα, όσο και από τις συνθήκες του Καναδά. Γι' αυτό η θάλασσα, το γαλάζιο και το πράσινο εναλλάσσεται με το άσπρο του χιονιού, γι' αυτό οι μορφές οι ελληνικές εναλλάσσονται με Ινδιάνους και διάφορους αυτόχθονες, όπως ακριβώς τους καταγράφει το ταλέντο των καλλιτεχνών μας εδώ στον Καναδά. Θα περάσουμε όμως στην πρώτη καλλιτέχνηδα, την κυρία Εγκόλφη Γιατζούλη, που εκθέτει σε αυτό το περίπτερο, ακολουθώντας τη διαδρομή στους πίνακες της. Πάμε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα που μου έδωσε την ευκαιρία να εκθέσω τα έργα μου, όπου είχαμε και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, συμπατριώτες μας και Καναδούς, γενικούς ξένους, μάλιστα. Και πραγματικά
είχαμε επιτυχία προς το παρόν, ας πούμε. Όλα πήγαν πολύ ωραία, εκτός λιγάκι βροχή βεβαίως που μας τα χάλασε. Όμως ελπίζουμε, αυτή τη στιγμή ο καιρός φαίνεται ότι θα καλυτερεύσει και ελπίζουμε ότι θα έρθει αρκετός κόσμος μέχρι το βράδυ. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο φεστιβάλ πρέπει να έχει εικαστικές προτάσεις ή ο κόσμος πρέπει απλώς να γλεντάει? Βεβαίως πρέπει να έχει, γιατί είναι η ταυτότητά μας και εμείς έχουμε την ικανότητα να προβάλλουμε την κουλτούρα μας, γιατί είναι πολύ πλούσια και σε καλές τέχνες και σε διάφορους τομείς. Επομένως η πνευματικότητα, το ότι συνυπήρχε με την υλιστική πραγματικότητα του Καναδά, ήταν ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Και πουλήσατε πίνακες, είχε ανταπόκριση ο κόσμος? Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, πουλήσαμε πίνακες και βεβαίως είχαμε και ορισμένες παραγγελίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αργότερα. Και γενικώς, ας πούμε, είμαστε ευχαριστημένοι. Τι έγινε, παιδί μου, δεν φάνηκε αυτός ο κουρέας ακόμα? Κάτσε, μάνα, εδώ θα έρθει τώρα, μην ανησυχείς. Πώς να μην ανησυχώ, παιδί μου? Πότε θα πάμε να πάρουμε το κουμπάρο, πότε θα σε ξυρίσει, να πάρουμε την ύφη, αν δεν θα κάνουν και αυτοί τα τέτοια τους? Πότε θα κάνουμε στεφανώματα τα μεσάνυχτα? Εσείς πήρατε την καλή πετσέτα, το καλό σαπούνι, όλα έτοιμα, τα χρήματα για τον μπαρμπέρι, όλα έτοιμα. Μπράβο, μπράβο. Το γυλαίκο? Κάτσε, μάνα, κάτι ακούω. Μάλλον θα έρχονται. Άντε, άντε. Ένα από τα πιο δημοφιλή περίπτερα ήταν το περίπτερο του La Troupe Folklorique Sirtaki, το περίφημο ελληνικό φολκλωρικό γκρουπ, το οποίο έχει κατακτήσει τις εντυπώσεις του ελληνισμού του Μοντρεάλ τα τελευταία χρόνια, αφού τα παιδιά μας χορεύουν με την ίδια λεβεντιά που χορεύουν εκεί στην πατρίδα και με περισσότερη νοσταλγία και, αν θέλεις, αυθεντικότητα. Πάμε στην Αγγελική όμως, που καθημερινά εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, δίνει υλικό, τους ξεναγεί στις φορεσιές μας. Να μας πει ποια ήταν η εμπειρία της από αυτό το φεστιβάλ εδώ στο παλιό λιμάνι του Μοντρεάλ, από την πρώτη ελληνική φλόγα στο Μοντρεάλ. Γεια σας, τι κάνετε? Νομίζω αυτό το φεστιβάλ μας έδωσε μια ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο, στους Γάλλους, στους Άγγλους που δεν ξέρουν και δεν ξέρουν για τα εθήματά μας, να τους δώσουμε μια ιδέα τι σημαίνει η ελληνική μας παράδοση με τις φορεσιές μας, τα διάφορα υλικά που έχουμε φέρει εδώ σήμερα. Σε ευχαριστούμε και να δούμε μία, τη βλέπετε λίγο σκούρα με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι Ελληνίδα, αλλά μιλάει ελληνικά.
Έκπληξη! Και όμως έρχεται στο φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα του Μοντρεάλ να μας πει πώς έμαθες ελληνικά. Γεια σας, τι κάνετε. Έχω μείνει στην Ελλάδα για 6 χρόνια και είμαι χαρούμενο που βλέπω αυτές τις πράγματα στο φεστιβάλ. Είναι η πρώτη μέρα που έρχεσαι? Ναι, ναι, ναι. Και ποια είναι η καταγωγή σου? Από ποιο μέρος του κόσμου είσαι? Είμαι Ηθιοπία. Είναι λοιπόν από την Αιθιοπία, αλλά απτόητη. Έρχεται στο ελληνικό φεστιβάλ του Μόντρεαλ γιατί ταυτίζεται με την Ελλάδα, αφού 6 χρόνια από τη μικρή της και σύντομη και νεανική ζωή της τα έχει περάσει εκεί. Πώς νιώθεις λοιπόν, νιώθεις περισσότερο Ελληνίδα από Καναδέζα? Ελληνικά, Ελληνίδα. Ελληνίδα, Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Τι σου αρέσει από Ελλάδα? Όλα τα πράγματα. Το κόσμο. Ο κόσμος, ε? Ναι. Και τον βρήκες εδώ έτσι τον κόσμο το ίδιο? Είναι... δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιοι Έλληνες με τους Έλληνες του Καναδά? Δεν το ξέρω ποιο πολίτης Ελληνίδας που είναι εδώ. Δεν τους ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά το πάρτι και η μουσική η ίδια? Ναι. Θα έρχεσαι κάθε χρόνο? Ναι, ναι, ναι. Και πες μας ποιο είναι το όνομά σου? Γουβάλαμ. Γουβάλα λοιπόν από την Αιθιοπία στην Ελλάδα 6 χρόνια και τώρα στο Μοντρεάλ, στο παλιό λιμάνι, γιατί της λείπει η Ελλάδα, της λείπει ο κόσμος, της λείπει το κέφι, η θάλασσα, το χρώμα. Το βρίσκεις όμως εδώ, έτσι? Ναι. Λοιπόν, αυτά και θα πάμε στο περίπτερο 2004, Αθήνα 2004, Υπουργείο Πολιτισμού, Ολυμπιακοί Αγώνες, μια ανάταση... Μια μεγάλη ελπίδα για την προβολή του ελληνισμού στην παγκόσμια σκηνή, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και του πολιτισμού. Θα επανέλθουμε.
Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι παρόν σε αυτή την πρώτη διοργάνωση της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ στο Φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα, το οποίο και τα χρώματα αλλά και τον τίτλο τον έχει εμπνευστεί από την Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα, μια Ολυμπιάδα που περιμένουμε ότι θα είναι η ωραιότερη, μια και είναι η πρώτη της νέας χιλιετηρίδας και μια και που ξαναβαφτίζονται οι αγώνες στη γενέτειρά τους στην Ελλάδα. Πάμε όμως να μας πούνε οι δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού ποια ακριβώς εμπειρία είχαν από αυτή τη διοργάνωση, πώς είδαν τον ελληνισμό του Μοντρεάλ με τον οποίο ερχόντουσαν καθημερινά σε επαφή δίνοντας ενημερωτικά φυλάδια. Με ποιες εντυπώσεις θα φύγουν? Αρχικά ήταν όλα πολύ καλά οργανωμένα. Για το μέρος μας άρεσε το Μόντρεαλ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία να ξανάρθουμε. Τώρα όσον αφορά τους ανθρώπους, ήταν πολύ φιλικοί μαζί μας και υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικά για τα έργα που γίνονται στην Ελλάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχατε περισσότερους ξένους επισκέπτες στο περίπτερο ή Έλληνες? Και τι υλικό ζητούσαν, πληροφοριακό, ζητούσαν πού θα μείνουν για τα εισιτήρια? Ποιες ήταν οι περισσότερες ερωτήσεις? Επισκέφτηκαν το περίπτερό μας τόσο Έλληνες όσο και ξένοι. Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση των ξένων, θα έλεγα. Οι περισσότερες απορίες ήταν σχετικές με τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί και τα εισιτήρια για τα οποία η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη υπηρεσία και μπορεί να δώσει σίγουρα περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, ενημερώσαμε τον κόσμο και φεύγουμε ήσυχες και καθησυχασμένες ότι ο ελληνισμός του Μόντρεαλ έχει ενημερωθεί για ό,τι αφορά πλέον την Ολυμπιάδα και την Αθήνα του 2004. Υπήρχε προκατάληψη στον κόσμο, περισσότερο στους Έλληνες ή στους ξένους, για τα έργα? Υπήρχε κάποια, αλλά σίγουρα με τις πληροφορίες που τους δώσαμε και τις φωτογραφίες που δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένας, σίγουρα η δισταγμή αυτή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα πιστεύω να έχουν φύγει όλοι, δηλαδή είναι σίγουροι ότι θα γίνουν. Λοιπόν, Αθήνα 2004 από το περίπτερο του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου πέρασαν χιλιάδες επισκέπτες επί 10 μέρες εδώ στο παλιό λιμάνι του Μοντρεάλ για να δουν η διεισόμαση ότι το Ολυμπιακό χωριό υπάρχει, είναι εκεί και περιμένει τους αθλητές για μια άρτια διοργάνωση. Λοιπόν, αμβλήθηκαν οι απορίες και η καχυποψία που έχουν ενσπείρει τα ξένα μέσα ενημέρωσης εδώ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική. Με παράθυρα κλειστά, με τα φώτα όλα αναμένα και σβησμένη την καρδιά. Κάτι ακούω, κάτι φτάνει ως τα αυτιά μου από μακριά. Κάτι ακούω που με κάνει να κλαίω μ' αναφιλητά. Σπάστε τα ραδιόφωνα, σπάστε τα γυαλιά να μην πέσουν. Τραγούδια αγάπης μελαγχολικά. Σπάστε τα ραδιόφωνα, σπάστε τα μη μου θυμίσουν. Σε ξένη πως κοιμάσαι αγκαλιά. Λόγια αγάπης συνηθισμένα μηχανικά που τραγουδάς, λόγια που έχουν σημασία
μόνο όταν αγαπάς. Λόγια αγάπης που ποτέ μου δεν τα πήρα σοβαρά, τώρα μοιάζουν με μαχαίρια που μου σκίζουν την καρδιά. Σπάστε τα ραδιόφωνα, σπάστε τα για να μην πέσουν καγούδια αγάπης μελαγχολικά. Σπάστε τα ραδιόφωνα, σπάστε τα μη μου θυμίσουν. Ξένη πως κοιμάσαι αγκαλιά. Με βλέπετε με γούνα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς δηλαδή να αντισταθώ σε ένα τέτοιο κομμάτι όταν δίπλα μου διαρκώς βρισκόταν αυτός ο πειρασμός, οι North Pole Furs, οι οποίοι εξέθεταν και έδειχναν κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, υπό ήλιο και βροχή, κομμάτια καταπληκτικά, μοντέρνα, σε χρώματα και σε υλικά. Να ρωτήσουμε όμως τον Γιάννη Ιδιόπουλο, ο οποίος ήταν καθημερινά εδώ στο περίπτερο της Γούνας, να μας πει την εμπειρία του από αυτό το φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα, να μας πει πώς ο κόσμος είδε τη Γούνα σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Η εμπειρία ήταν τρομερή. Ο κόσμος ήταν κάτι το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω, το ενδιαφέρον του για τη Γούνα. Πάρα πολλοί ξέρανε και δεν ξέρανε, ιδιαίτερα αυτό που φοράτε είναι κάτι το ξυρισμένο. Πηγαίνω έρχοντας, αρχίσανε να προσαρμόζονται περισσότερο προς τη Γούνα, γιατί είχε κάποια, η Γούνα κάποια κάμψη, αλλά τώρα αρχίζει να γίνεται πολύ 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 δημοφιλής. Δεν μπορώ να περιγράψω την επιτυχία του φεστιβάλ αυτού και ο κόσμος που έτρεξε να μας δει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Γούνα, όπως βλέπετε, ξέφυγε από τα βαριά χρώματα και από τα βαριά υλικά, πήγε στο άσπρο, στο ροζ, στο φούξια. Έγινε φουλάρι, έγινε γάντι, έγινε αξεσουάρ. Επομένως, δεν τρομάζει πια ακόμα και τη γυναίκα της σπορ. Λοιπόν, πέστε μας εσείς πώς έχει αλλάξει η Γούνα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι μεγάλοι designers ζωγραφίζουν τη Γούνα. Τώρα η Γούνα ξυρίζεται, γίνεται διαφορετικά χρώματα. Όποιος θέλει να μάθει από τη Γούνα μπορεί να μας επισκεφτεί στο εργοστάσιο που είναι στο 366 στη Μέγιουρ, να δει πώς κατασκευάζεται η Γούνα. Ευχαριστώ. Ανέστης Πατρονίδης και Γιώργος Πατρονίδης, δύο παιδιά από την Καστοριά, οι οποίοι ήρθαν χρόνια πολλά πριν εδώ στο Μοντρεάλ και εμφύτευσαν στην καρδιά του Μοντρεάλ μαζί με άλλους γουναράδες αυτή τη βιομηχανία που δεν είναι πια μία βιομηχανία ανάγκης, αλλά μία μοδάτη βιομηχανία. Πέστε μας, κύριε Πατρονίδη, εσείς πώς ξεπεράσατε το πρόβλημα της αντιγουναρικής εκστρατείας εξαιτίας των ζωοφύλων. Έχουν γίνει πολλά βήματα σε αυτό το τομέα. Το κοινό είχε παραπληροφόρηση, γιατί μερικοί τομείς της Γούνας είναι διαφορετικοί. Όλοι νομίζουν ότι πιάνουμε όλα τα ζωάκια, τα σκοτώνουμε και τα κάνουμε παλτά. Όχι, δεν δουλεύει έτσι. Μερικά πράγματα δουλεύουν. Παράδειγμα, έχουμε τους φαρμαδόρους, οι οποίοι βγάζουν ειδικό αριθμό γουναρικών,
Και ο αριθμός των αγρίων ζώων που σκοτώνουμε πάντα, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, παν μέτρων άριστον. Πάντα τα κρατούσαν σε μέτρο και τα κρατάνε σε μέτρο. Λοιπόν, μην φοβάστε όσοι είστε οικολόγοι, δεν πρόκειται να χαθεί το είδος των ζώων, γιατί έχουν περισσότερο συμφέρον οι εταιρείες και οι βιομηχανίες των γουναρικών να προστατεύσουν τα ζώα, να τα αναπαράγουν σε φάρμες όταν χρειάζεται να γίνει επεξεργασία και να θυσιαστούν για χάρη της ομορφιάς. Άλλωστε η γούνα ήταν το πρώτο δέρας, έτσι δεν είναι? Δίχως σώμα, πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα, πρώτο φεστιβάλ της ελληνικής κοινότητας του Μοντρεάλ, εδώ στο παλιό λιμάνι, όπου έξω τα νερά του ποταμού Σεν Λοράν παραπέμπουν σε ελληνικές εικόνες. Δεν βρεθήκαμε και πολύ μακριά από την πατρίδα, μόνο μερικά εκατοντάδες χιλιάδες μίλια, αλλά η καρδιά μας εκεί και η παρουσία μας εδώ. Να πούμε ότι η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας-Καναδά είχε ένα περίπτερο που έδινε δυναμικά καθημερινά το παρόν, που προσήλκε πάρα πολύ κόσμο για πληροφορίες, και να μας πει ο κύριος Γιατζούλης ποια ήταν η εμπειρία του από αυτή την παρουσία εδώ στο φεστιβάλ. Ευχαριστώ. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και εσάς, κύριε Φραγκούλη, για την θαυμάσια ενημέρωση του απανταχού ελληνισμού μέσω του σημερινού προγράμματος. Είναι 10 μέρες σήμερα και παρά τις ελάχιστες μέρες με βροχή, μπορώ να πω άφοβα ότι έχει ξεπεράσει ο αριθμός των επισκεπτών τις 50.000 κόσμο. Είναι λοιπόν πολύ ευχάριστο σαν πρώτη εμπειρία. Το άλλο σημείο είναι που είδαμε αρκετούς τουρίστες, αρκετούς γαλλοκεμπεκουά, αρκετούς Έλληνο-Αμερικανούς που βρισκόταν με άδεια και στο άκουσμα της θαυμάσιας ελληνικής μουσικής και της όλης ατμόσφαιρας εδώ, μπήκανε μέσα και επισκέφτηκαν το φεστιβάλ χωρίς να έχουν ακούσει καμιά διαφήμιση, και αυτό συνέβαλε στην μεγάλη επιτυχία του όλου φεστιβάλ. Εσείς θα πάτε οπωσδήποτε στην ανάλυση των εκδηλώσεων, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στο τρίπτυχο της εκθέσεως αυτής εδώ. Έχουμε κάμποσα περίπτερα κουλτούρας εκπροσώπησης των ελληνικών οργανισμών, επιχειρήσεων, και επίσης έχουμε την θαυμάσια οργάνωση των καταστημάτων και εστιατορίων που προσφέραν θαυμάσια τροφή, και το τρίτο μέρος είναι η σκηνή των εκδηλώσεων με τις θαυμάσιες παραστάσεις. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και θα ήθελα να κλείσω με τα συγχαρητήριά μου στους οργανωτές και να υπούμε πως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Καναδά με τη Γενική Διεύθυνσή της είναι πάντα στη διάθεση του ελληνισμού εδώ από το 1972 σε όλες τις πολιτιστικές και επιχειρηματικές εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. NBG Bank, πάντα χορηγός των ελληνικών εκδηλώσεων, απ' άκρη σ' άκρη στον Καναδά, όπου υπάρχει ελληνισμός. Και πέστε μας ποια ήταν η δική σας γνώμη για ένα τέτοιο φεστιβάλ στην καρδιά της πόλης. Ήταν πολύ ωραία να δούμε όλο τον ελληνισμό που ήρθε εδώ με τέτοιο καιρό που έβρεξε πολλές μέρες, και χάρηκα να δω πως φέρανε και γκρουπ από την Ελλάδα,
Και όλα πήγανε πολύ ωραία. Μόνο ο καιρός δεν μας βοήθησε. Πέστε μου, εσείς, ένας νέος άνθρωπος που δουλεύετε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-Καναδά, πιστεύετε ότι αυτή ήταν μια κίνηση, μια επένδυση για το παρόν του ελληνισμού εδώ στην κεντρική σκηνή? Νομίζω ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα της κοινότητας και όλων των οργανωτών που αποφάσισαν να δημιουργήσουν το φεστιβάλ το ελληνικό φέτος. Νομίζω και η νεολαία ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. 2-3 βράδια που ήρθα και προσωπικά είδα πάρα πολλούς νέους, είχαν φέρει τους ξένους φίλους τους, οπότε νομίζω ότι είχε απόλυτη επιτυχία όλη η οργάνωση και όλη η ιδέα. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι φέτος αντιπροσωπεύουμε και την Ολυμπιακή Αεροπορία από το booth της Εθνικής και όλες οι άλλες οι επιχειρήσεις, και η Ολυμπιακή και η Εθνική και η κοινότητα, συγχαρητήρια και του χρόνου πάντα καλύτερα. Να περάσουμε όμως στην κυρία Ελένη Κωνσταντινίδης, η οποία ήταν καθημερινά εδώ από το πρωί μέχρι βαθύ απόγευμα, δίνοντας δυναμικά το παρόν σε μια προσπάθεια όχι μόνο να στηρίξει το φεστιβάλ, αλλά να έρθει και σε επαφή grassroots με τους πελάτες. Έτσι δεν είναι? Ήταν πάρα πολύ μεγάλη experience για μένα, ναι, που ήμουν εδώ κάθε μέρα. Είδα όλους τους Έλληνες. Μου έδωσε να καταλάβω τι είναι να είμαι Ελληνίδα. So, για μένα ήταν κάτι προσωπικά και εύχομαι κάθε χρόνο να το κάνετε αυτό. Και περνάμε σε μια νεαρά κοπέλα, επίσης υπάλληλο της τράπεζας, που θα μας πει εκείνη σαν νέα γυναίκα πώς βίωσε και πώς είδε αυτή τη μοναδική εμπειρία για πρώτη χρονιά να φεύγει η ελληνική πολιτιστική φλόγα από την καρδιά του Park Extension ή από την ελληνική κοινότητα και να έρχεται σε ένα χώρο τόσο μεγάλο που στην αρχή φοβηθήκαμε ότι μπορούσαμε και να μην τον γεμίσουμε. Αλλά τον γεμίσαμε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Είναι εξαίσια εμπειρία για ηλικιωμένους και για νεαρούς, όπως είπατε. Να έρθουν εδώ να δουν τι είναι ο ελληνισμός εδώ στον Καναδά, τόσο μακριά από την Ελλάδα. Και είναι, πιστεύω, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία για όλους εμάς να περνάμε, να βλέπουμε ότι οι Έλληνες, οι γονείς μας και οι πρωτόγονοι μας ότι ήρθαν εδώ στον Καναδά και κάνανε όλα αυτά. Εδώ λοιπόν κλείνουμε από το περίπτερο της τράπεζας και προχωράμε σ' άλλα. Σαν δεσμευμένα
Φεστιβάλ της ελληνικής κοινότητας του Μοντρεάλ, ελληνική φλόγα εδώ στο λιμάνι του Μοντρεάλ και η ελληνική κοινότητα παρουσίασε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της από διάφορα περίπτερα και πια η σημαντικότερη η ελληνόφωνη εκπαίδευση. Η ελληνόφωνη εκπαίδευση από τα σχολεία Σοκράτης, τα ημερήσια Αριστοτέλης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πλάτων Όμηρος, συμπληρωματική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν καθημερινά οι άνθρωποι της εκπαίδευσης, οι άνθρωποι των σχολείων έδιναν το παρόν με πληροφοριακό υλικό και με μια σειρά από υπέροχες φωτογραφίες των δραστηριοτήτων των παιδιών μας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Χαλάτση, υπεύθυνο της ελληνικής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία. Τι πρόσφερε, τι προβολή, τι εμπειρία, τι πρόσφερε αυτό το φεστιβάλ στα ελληνικά μας σχολεία, τι κόσμος επισκέφθηκε το περίπτερο, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για του χρόνου. Μάλιστα. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να ενημερώσω την Παρική από την πλευρά μου. Σαν πρώτη φορά που είχαμε το φεστιβάλ η ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, νομίζω έχει γίνει ένα έργο πολύ επιτυχημένο. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε κάνει μια καλή δουλειά, καλή οργάνωση και με μεγάλη επιτυχία. Συμμετοχή των συμπαρήκων του ελληνισμού, αλλά μάλιστα και της περιοχής του Κεμπέκ. Όσον αφορά το περίπτερο της κοινότητας για τα σχολεία, νομίζω είχαμε ένα μεγάλο επιτύχημα. Κάνουμε κάθε χρόνο το λεγόμενο open house για να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες να δούνε τι υπάρχει στην κοινότητα όσον αφορά τα σχολεία και να τους δώσουμε μια ευκαιρία να γνωρίσουν τον Σοκράτη και τη συμπληρωματική. Αυτό που νομίζω ότι έγινε φέτος, χωρίς να το είχαμε περιμένει, είδανε πολύ πιο πολύ νέες οικογένειες στα σχολεία της κοινότητας που μπορούμε ποτέ να κάνουμε με open house. Είδαμε παιδιά να μπαίνουν εδώ μέσα στα καρότσια τους, 18 μηνών, 16 μηνών, και οι γονείς να θέλουν να πάρουν τις πληροφορίες, πώς μπορούν να κάνουν την εγγραφή για τα παιδιά τους, γιατί έχουν ακούσει ότι είναι πολύ καλό το σχολείο του Σοκράτη και της συμπληρωματικής και έχουν μια αγωνία να μπουν και εκείνα μέσα. Απ' την άλλη μεριά, είδαμε και ανθρώποι που μπήκανε μέσα στο περίπτερο και αφοσιαστήκανε στις φωτογραφίες που έχουμε εδώ
και μάλιστα βρήκαν τον εαυτό τους στις φωτογραφίες το 1944, το 1932. So είδαμε τις δύο άκρες του spectrum, μπορούμε να πούμε. Τους καινούριους πελάτες. Τους μελλοντικούς και τους παλιούς τους απόφοιτους του σχολείου Σοκράτη. Είδαμε μάλιστα και πολλούς ξένους, γαλλόφωνους, Ιταλούς από διαφορετικές γλώσσες που μπαίνανε μέσα και θέλανε να ξέρουν πού μπορούν να αγοράσουν βιβλία για τον ελληνισμό, για τη γλώσσα, για την ιστορία και πού μάλιστα μπορούν να πάρουν και μαθήματα. Επομένως, μπορούσαμε να δώσουμε τα φυλάδια για το Hellenic Studies Cultural Studies Institute και μπορούν πολλοί ξένοι να μάθουν πιο πολύ για τον πολιτισμό μας ή τη γλώσσα μας ή την ιστορία μας, να πάρουν μαθήματα και εκείνοι. Νομίζω ότι αυτή ακριβώς η προβολή σε ένα κοινό πρόσωπο με πρόσωπο ήταν πολύ περισσότερο και από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, γιατί είχαμε κόσμο, Έλληνες και ξένους, αλλά και Έλληνες από όλα τα σημεία του Μοντρεάλ, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό το φεστιβάλ, προσωπικά για μένα, έχω δει Έλληνες που δεν έχω δει από πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια. Είναι το ένα μέρος, τώρα τελευταία, που νομίζω έχουν συγκεντρωθεί Έλληνες από παντού. Επομένως, μπαίνουν μέσα νέες οικογένειες που μπορεί να μην είχαν ούτε σκεφτεί για το Σοκράτη, μπορεί να μην είχαν ακούσει. Μπαίνουν μέσα για το φεστιβάλ, βλέπουν ότι υπάρχει ένα σχολείο που μπορεί να προσφέρει την εκπαίδευση για τα παιδιά τους και πολλοί μεικτοί γάμοι μπήκαν εδώ μέσα, αντρόγυνα, και θέλανε οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι σύζυγοι να στείλουν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ χτίζεται και ένας πυρήνας για τους μελλοντικούς Έλληνες, για τους Έλληνες που πρέπει να διατηρήσουν την ταυτότητά τους μέσα από τον κύριο φορέα, την παιδεία. Τι άλλο, τι πιο σοβαρό, τι πιο μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον του ελληνισμού στη διασπορά. Σχολεία, ελληνόφωνα, καθημερινά και συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, που αποτελεί πρότυπο για την υπόλοιπη διασπορά. Ψυχή της διοργάνωσης αυτού του φεστιβάλ, του πρώτου φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα στο παλιό λιμάνι του Μοντρεάλ, είναι ο Σύλλογος Κριτών. Ο Σύλλογος Κριτών που από την πρώτη μέρα, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα, είναι ανοιχτός προσφέροντας πληροφορίες για τη Μεγαλόνισο, αλλά αντικαθιστώντας κατά ένα τρόπο και το ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που είναι απόν και αυτή τη φορά από μια μεγάλη διοργάνωση. Περνάμε λοιπόν στον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών, τον κύριο Ξυπολιτάκη, να μας πει ποια ήταν η εμπειρία του από αυτή την, από αυτό το φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ στην καρδιά της κεντρικής πολιτιστικής σκηνής του Μοντρεάλ. Κύριε Ξυπολιτάκη. Γεια σας. Κοιτάξτε, η εμπειρία μου είναι τρομερή. Είναι πραγματικά συγκινητικό να μαζευτεί τόσο ο ελληνισμός εδώ στο παλιό Μοντρεάλ. Ένα όνειρο 20 χρονών έγινε πραγματικότητας. Εμείς ως Κρήτες είχαμε χρέος, πάντα είμαστε οι πρώτοι στο Μοντρεάλ και συνεχίζουμε και τώρα. Είχαμε χρέος να παρευρεθούμε.
Δυστυχώς είμαστε ο μόνος αθηνικοτικοπός σύλλογος. Θα ήθελα να δω τους Μακεδόνες, θα ήθελα να δω τους Κωνσταντινοπολίτες, γιατί έχουμε πάρα πολλά να διδάξουμε στους ξένους. Και να περάσουμε στη Γεωργία, μια εργάτρια από το πρωί μέχρι το βράδυ με το σύζυγό της, όταν η Λίτσα παιδάκι δεν είναι εδώ, προσφέρει πληροφορίες, υλικό, κουλούρια κριτικά, γιατί οι ξένοι θέλουν να γνωρίσουν την Ελλάδα και από τη γεύση μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ενδιαφέρον που δείχνουν ιδιαίτερα οι ξένοι, ιδιαίτερα ο πληθυσμός, ο γαλλικός πληθυσμός του Κεμπέκ. Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν το 80% των επισκεπτών ήταν Γάλλοι και όσοι έφυγαν από το περίπτερο των Κρητών, να πω πάνω κάτω το 50% θέλουν να επισκεφτούν την Κρήτη. Επίσης αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η κριτική δίαιτα είναι τόσο γνωστή στους Γάλλους που θα είχαμε ενδιαφέρον να τη γνωρίσουμε και εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, εγώ δεν εγκαταλείπω το περίπτερο εάν δεν μιλήσω με μια κυρία η οποία καθημερινά είναι εδώ, βάζει τις μουσικές της και ξεναγεί στην Κρήτη, ξεναγεί σε ένα περίπτερο που δεν είναι τουριστικό, αλλά προσφέρει όλες τις πληροφορίες για την Κρήτη, μια Κρήτη που έχει αναχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές δυνάμεις της Ελλάδας, αφού τα ξενοδοχεία της δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τα διεθνή πολυτελή ξενοδοχεία ολόκληρης της Ιφιλίου. Κυρία Παιδάκη, πέστε μας ποια ήταν η εμπειρία σας, πώς είδατε αυτή τη διοργάνωση? Πρώτα απ' όλα, Ιουστίνη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα η οποία ίδρυσε, σε όλους τους εθελοντές και τις εθελοντρίες. Σε σένα τώρα τόσα χρόνια σου λέω ευχαριστώ για ό,τι κάνεις. Και ήταν μια εμπειρία πολύ συγκινητική. Βρέθηκα στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα μέσα στο Καναδά. Είδα ανθρώπους που είχα να τους δω χρόνια. Μίλησα με ανθρώπους που έχουν έρθει από την Κρήτη και από την Ελλάδα. Ένα υπέροχο πράγμα. Εύχομαι κάθε χρόνο να είναι καλύτερα και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και ιδιαίτερα στον πρόεδρο των Κρητών, ο οποίος ήταν ιδέα, και την κυρία Λαζαράκη, η οποία μετά από τα γαλλικά της ξεναγεί τον κόσμο εδώ, και σε κυρία πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών, την κυρία Τσοντάκη, η οποία βοηθάει πάρα πολύ, και όλα και τα δύο διοικητικά συμβούλια. Ιουστίνη μου, και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και του χρόνου διπλή χαρά, διπλή τέντα θα έχει ο Σύλλογος Κρητών. Λοιπόν, από το Σύλλογο Κρητών και από ένα περίπτερο που εκπροσωπεί τους εθνικοτοπικούς συλλόγους, μια και ήταν η πρώτη διοργάνωση και δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν όλοι, θα περάσουμε σε μια άλλη πρόταση, γιατί εδώ στο Φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα όλες οι προτάσεις είναι παρούσες. Θα το δείτε. Δε ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Κάποτε σε χάσω, θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να
Φεστιβάλ Ελληνική Φλόγα στο παλιό λιμάνι του Μοντρεάλ και βεβαίως ένα από τα πιο δυναμικά περίπτερα, τα περίπτερα που έδωσαν το παρόν όπως δίνουν το παρόν στην παροικία του Μοντρεάλ όλα αυτά τα χρόνια, είναι το περίπτερο της αλληλεγγύης για την Κύπρο, ένας χώρος από όπου μοιράστηκε πολιτικό υλικό για ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο επί τόσα χρόνια. Μαζί μας είναι η Βρυσιής Μαύρου Παϊδούση, η οποία θα μας πει σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα η Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο, ποια ήταν η εμπειρία από αυτή την προβολή, τι άκουσε από τον κόσμο και μάλιστα τον ξένο κόσμο για το Κυπριακό, το οποίο έχει κατορθώσει να ευαισθητοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια η Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο βρίσκεται στο Μόντρεαλ από τις 16 Ιουλίου του 1974. Απαρτίζεται από συλλόγους και κοινότητες του Μόντρεαλ και βεβαίως έχει και σαν μέλος και την Κυπριακή κοινότητα του Μόντρεαλ. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε το καναδικό κοινό, το καταφέραμε με αρκετή επιτυχία, δίνοντας το πρόβλημά μας μέσω των εφημερίδων και των ξένων ραδιοφώνων, πηγαίνοντας πολλές φορές στην Οτάβα και συναντήσαμε διάφορους πολιτικούς. Έχουμε, με την δική μας προσπάθεια, έχει ιδρυθεί η Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, με την οποία εργαζόμαστε πάρα πολύ κοντά. Το τι αποκομίσαμε από το σημερινό φέστιβαλ είναι ότι καταφέραμε και μοιράσαμε 35.000 φυλάδια ως επιτοπλίστων σε ξένους επισκέπτες στο φέστιβαλ. Οι επισκέπτες αυτοί ήταν, μπορώ να πω, οι περισσότεροι τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει να επισκεφθούν το Μόντρε από Ολλανδία, από Γερμανία, από Ιταλία, από Γαλλία, από Αυστραλία και βέβαια τους Καναδούς πολίτες μας, εδώ τους Μοντρεαλίτες. Εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το πόσο καλά μερικοί γνωρίζουν το κυπριακό πρόβλημα. Θα μου πεις πώς το γνωρίζουν. Φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει και το διαβάζουν. Ξέρουν μέχρι τα τελευταία γεγονότα. Μάλιστα μου ανέφεραν εχθές για την Τελωνιακή Ένωση Τουρκίας και των κατεχομένων. Ένα πράγμα που μόλις είχε βγει στη δημοσιότητα. Θέλανε να μάθουν γιατί μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, τι θα γίνει με το Κυπριακό, αν το βλέπουμε να λύνεται. Και αυτές ήταν οι ερωτήσεις που νομίζω ότι καταφέραμε να τους εξηγήσουμε και φύγαν ικανοποιημένοι από το περίπτερό μας. Κυπριακό, ένα πρόβλημα που παλεύει να βρει τη λύση του μέσα από την οδό της Ενωμένης Ευρώπης. Η Κύπρος είναι μαζί μας και εμείς από εδώ, από το Μόντρεαλ, ο κύριος Παϊδούσης, ο πρόξενος, η Βρυσιής Παϊδούση, η Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη η παροικία, πάλεται αγωνιά για να βρεθεί λύση βιώσιμη και οριστική για ένα νησί που σχίστηκε στα δυο το 1974.